Ένα ακόμη πρωί με το καλημέρα του Εγκέλαδου. Η νέα σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή και στην Ανατολική Κρήτη σημειώθηκε στις 8:32 το πρωί με ένταση 6,1 ρίχτερ με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο 128 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Καρπάθου και εστιακό βάθος 58,5 χιλιόμετρα. Καθησυχαστικοί ωστόσο παρουσιάζονται οι ειδικοί, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σύνδεση με τη συνεχή σεισμική δραστηριότητα που επικρατεί στο νησί. Εκτός από την Κρήτη, αισθητή έγινε η σεισμική δόνηση ακόμα σε Ρόδο, Σαντορίνη, αλλά και εκτός ελληνικής επικράτειας, στο Κάιρο και σε άλλες πόλεις της Αιγύπτου, στο Ισραήλ, στα τουρκικά παράλια, καθώς και σε Κύπρο και Λίβανο. Δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, οπότε είμαι πολύ καθησυχαστικός για αυτό το σεισμό. Να προσέξουμε όμως τους σεισμούς που γίνονται τώρα που είναι οι Κουκίδες πιο κοντά στην Κρήτη. Αυτός ο σεισμός δεν έχει να κάνει με αυτούς τους σεισμούς. Σωτήριο αποδεικνύεται το εντυπωσιακά μεγάλο εστιακό βάθος που χαρακτηρίζει τον Εγκέλαδο της Καρπάθου, καθώς αυτό αποδεικνύεται πως αποτελεί και τη βασική αιτία που δεν δημιουργούνται επιβαρύνσεις. Αυτός ο σεισμός ως σεισμός βάθους δεν θα έχει ούτε μετασεισμική ακολουθία, ούτε γεωδυναμικά κύματα βαρύτητας, δηλαδή τσουνάμι. Μία ακριβώς εβδομάδα συμπληρώνεται σήμερα από τα 6,3 ρίχτερ που συντάραξαν την περιοχή της Σιτίας και την Ανατολική Κρήτη γενικότερα με επίκεντρο τη Ζάκρο. Ωστόσο σήμερα μπορεί να αισθάνθηκαν τη γη να σύεται, όχι όμως με ένταση τέτοια που να τους ξυπνήσει μνήμες από την ισχυρή σεισμική δόνηση της περασμένης Τρίτης.